Καλό πρωινό Κυριακή σε όλες και όλους εσάς. Πάμε να συναντήσουμε και πάλι την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Γεννηματά. Κυρία Γεννηματά, ας ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, προτείνω, μετά του κορονοϊού, με όλη αυτή τη συνθήκη που ζούμε πάνω από ένα χρόνο όλοι μας. Είχαμε την κουβέντα προηγουμένως και με τους επιστήμονες. Πάμε καλύτερα. Υπάρχουν αριθμητικά δεδομένα, τα έχω εδώ, που δείχνουν ότι έχει αρχίσει η αποκλιμάκωση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι καλώς χαλάρωσαν τα μέτρα, αν πάμε καλά, ή αν σας ανησυχεί ότι κινδυνεύουμε από αυτή την άρση των απαγορεύσεων. Είναι φανερό ότι τα μέτρα χαλάρωσαν γιατί εξαντλήθηκε η υπομονή της ελληνικής κοινωνίας αλλά και η αντοχή της οικονομίας. Uh-huh. Από τις επιλογές της κυβέρνησης, από τον τρόπο που τα διαχειρίστηκε μέχρι τώρα τα πράγματα και από το μεγαλύτερο σε διάρκεια lockdown στην Ευρώπη που δυστυχώς δεν είχε τα αποτελέσματα που όλοι περιμέναμε. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να αυξήσουμε το ρυθμό των εμβολιασμών για να νιώθουμε όλοι πιο ασφαλείς. Διότι δυστυχώς είμαστε ακόμα σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Στην πρώτη δόση είμαστε 21η στους 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το βάρος πρέπει να πέσει από τη μεριά της κυβέρνησης στο να πείσει την ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να εμβολιαστεί. Δεν γίνεται να ελπίζουμε μόνο στο καλοκαίρι και στις καλύτερες καιρικές συνθήκες, γιατί εκεί οφείλεται αυτή τη στιγμή η ύφεση και το ζήσαμε και πέρσι το καλοκαίρι. Πέρσι το καλοκαίρι δεν είχαμε σχεδόν καθόλου κρούσματα και από τα λάθη της κυβέρνησης βρεθήκαμε σε αυτή την ένταση που είχε το δεύτερο κύμα στη Βόρειο Ελλάδα με χιλιάδες θανάτους. Είμαστε από το Φεβρουάριο στις 20 χώρες με τους περισσότερους θανάτους ανά αναλογία κατοίκων. Θα νιώσω λοιπόν και εγώ και νομίζω όλοι οι Έλληνες, κάθε ελληνική οικογένεια, πολύ πιο ασφαλής, αν εκτός από την ιδυλιακή εικόνα που προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση, δούμε αποτελέσματα στους ρυθμούς εμβολιασμού. Ιδιαίτερα στους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, που είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά, στους υγειονομικούς, που δεν μπορεί να είναι στην πρώτη γραμμή και να είναι ανεμβολιαστοί, αλλά και στις τουριστικές περιοχές, για να μην έχουμε τα λάθη της προηγούμενης χρονιάς. Θα ήθελα. Στο θέμα των εμβολιασμών που λέτε, να μου πείτε την άποψή σας αναφορικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Ο κ. Μητσοτάκης είπε τις προάλλες ότι από φθινόπωρο εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τους υγειονομικούς και πιθανόν και για άλλες κατηγορίες εργαζομένων, όπως επί παραδείγματι για τους εκπαιδευτικούς. Η δική σας άποψη ποια είναι και αν έρθει τέτοιος νόμος στη Βουλή, αν θα τον ψηφίσετε? Εδώ και πολλούς μήνες έχω πει ότι δεν καταλαβαίνω γιατί ο κύριος Μητσοτάκης θα ασχοληθεί με το θέμα το Σεπτέμβριο. Εάν μπορεί να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, διότι οι συνταγματολόγοι έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και θα θέλαμε μια αξιόπιστη απάντηση σε αυτό το θέμα, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε όλοι συνταγματολόγοι. Αν μπορεί να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, προφανώς θα θέλαμε οπωσδήποτε οι υγειονομικοί και οι εκπαιδευτικοί να εμβολιάζονται όλοι. Εάν δεν μπορεί, δεν μπορεί να είναι στην πρώτη γραμμή άνθρωποι που επιλέγουν να μην εμβολιαστούν. Και αυτό έπρεπε να το έχει αποφασίσει η κυβέρνηση χθες. Όπως έπρεπε να έχει δώσει προτεραιότητα στον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών πριν κλείσουν τα σχολεία, όταν τα ξανά άνοιξε. Στην πραγματικότητα, οι εκπαιδευτικοί εμβολιάστηκαν την ώρα που ήρθε η σειρά τους με βάση την ηλικία τους. Και όχι επειδή έπρεπε να μπουν στην τάξη και να είναι ασφαλές το σχολείο και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές. Δεν έκαναν τίποτα για να κρατήσουν τα σχολεία ανοιχτά με ασφάλεια. 1,5 χρόνο λειτουργούν με συνωστισμό, χωρίς εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς κατά προτεραιότητα και φωνάζουμε γι' αυτό και το θέμα είναι να μην ξανανοίξουν έτσι. Διότι ήδη υπάρχει μαθησιακό κενό και πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Θέλω να αποσαφηνίσουμε το εξής. Λέτε λοιπόν από ό,τι αντιλαμβάνουμε ότι θα έπρεπε ήδη η κυβέρνηση να έχει θέσει αυτό το ζήτημα. Ακούσαμε προχθές την κυρία Πελώνη να λέει ότι περιμένουν την απάντηση από την Επιτροπή Βιοειθικής. Αν η απάντηση και η εισήγηση είναι θετική και έρθει και νωρίτερα το θέμα για υποχρεωτικό εμβολιασμό, εσείς θα το ψηφίσετε? Με θετική απάντηση από την Επιτροπή, η θέση μας είναι ξεκάθαρο ναι. Μάλιστα. Τώρα, διότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για ανθρώπους που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα όσο αφορά τα νοσοκομεία, οι ευπαθείς ομάδες κινδυνεύουν και κανείς δεν δικαιούται να τους βάζει σε κίνδυνο. Τα σχολεία πρέπει να μείνουν ανοιχτά και να λειτουργήσουν. Δεν μπορεί να διευρυνθούν άλλο οι ανισότητες και δεν μπορεί αυτό το μαθησιακό κενό να γίνει μαθησιακό έλλειμμα για μια ολόκληρη γενιά και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Κατά προτεραιότητα, λοιπόν, πιστεύουμε ότι ο εμβολιασμός είναι η απάντηση για μια ελπίδα
ρεαλιστική για όλους μας, κυρία Μαυραγάνη. Είναι απολύτως κατανοητή και σαφής η θέση σας. Επιπροσθέτως, στους εμβολιασμένους είστε υπέρ του να δοθούν κάποια, ας το πούμε, προνόμια και στους μη εμβολιασμένους να υπάρχουν ποινές? Από την περασμένη εβδομάδα ακούμε μετακίνηση από τη θέση τους, πιθανή περικοπή μισθού. Όλα αυτά πώς τα βλέπετε, να δοθούν προνόμια και να υπάρχουν κυρώσεις ή όχι? Κοιτάξτε, εμείς συμφωνούμε να υπάρχουν κίνητρα για τους εμβολιασμένους και διευκολύνσεις. Εξάλλου, ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε για το πιστοποιητικό εμβολιασμένων για να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όλα αυτά που έχουν ακουστεί για κυρώσεις στους μη εμβολιασμένους από την πλευρά της κυβέρνησης δεν είναι σοβαρά. Και μάλιστα, τη μία μέρα τα λέει ο ένας υπουργός, την άλλη μέρα τα διαψεύδει η κυβερνητική εκπρόσωπος. Επιτέλους, ας παρουσιάσουν μια συγκεκριμένη πρόταση και εμείς είμαστε εδώ να πάμε στη Βουλή να τη συζητήσουμε. Αλλά δεν έχει ακουστεί κάτι συγκεκριμένο, ρεαλιστικό. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης. Πετάγονται, εκτοξεύονται πυροτεχνήματα και την επόμενη μέρα τα διαψεύδουν οι ίδιοι. Δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση. Άρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν είστε αρνητικοί αν υπάρξει κάποια πρόταση για κυρώσεις υγειονομικούς, για παράδειγμα, που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, να μετακινηθούν σε κάποια άλλη θέση? Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι όσοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν δεν μπορεί να είναι στην πρώτη γραμμή και να έρχονται σε επαφή, ιδιαίτερα με ευπαθείς ομάδες, και να θέτουν σε κίνδυνο συνανθρώπους μας. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα άλλο τεράστιο ζήτημα, κυρία Μαυραγάνη. Υπάρχει το ζήτημα των μεταλλάξεων. Διότι όσο υπάρχει μεγάλος αριθμός μη εμβολιασμένος, αντιμετωπίζουμε όλοι τον κίνδυνο μεταλλάξεων. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση υπεύθυνα να παρουσιάσει μια συγκεκριμένη πρόταση, ένα συγκεκριμένο σχέδιο, και όχι μόνο να διαχειρίζεται την πανδημία σε επικοινωνιακό επίπεδο. Αρκετά. Σας ανησυχεί ότι από το Σεπτέμβριο μπορεί να έχουμε τέταρτο κύμα? Ακούω τους ειδικούς που μιλούν και λένε δημόσια τις ανησυχίες τους. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί και δεν θέλω να παραστήσω ούτε τον λοιμοξιολόγο ούτε τον επιδημιολόγο. Παρακολουθώ όλα αυτά που συζητιούνται δημόσια και από τη μεριά μου αυτό που έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα και ως κίνημα αλλαγής είναι υπεύθυνα να παρουσιάζουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορούμε να θωρακίσουμε τη χώρα μας, να είμαστε ένας ασφαλής προορισμός, να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες, να στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να κρατήσουμε ανοιχτά τα σχολεία μας. Αυτή είναι η δική μας προτεραιότητα με απόλυτη υπευθυνότητα όλο αυτό το διάστημα απέναντι στην αγωνία του ελληνικού λαού. Μία τελευταία ερώτηση για αυτή την ενότητα, για να πάμε και στα εργασιακά. Σε σχέση με το ΕΣΥ που έχετε και άμεση σχέση και την ξέρουμε όλοι, η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει προσλήψεις και αναδιάρθρωσή του. Σας ικανοποιούν αυτές οι εξαγγελίες? 400 γιατρούς προσέλαβε και περίπου 3.500 επικουρικούς διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι όταν ρωτήσαμε πού πήγαν, σε ποιες υπηρεσίες, δεν πήραμε καμία απάντηση και κανείς δεν πήγε στην πρώτη γραμμή. Ρουσφέτια έγιναν πάλι, κυρία Μαυραγάνη. Έπρεπε να έχουν γίνει χιλιάδες προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έπρεπε εκτός από τις δωρεές να έχουν γίνει κρεβάτια εντατικής θεραπείας μόνιμα και όχι απλές μετατροπές. Ήταν λάθος που οριζόντια δεν λειτουργούσαν τα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα σοβαρά περιστατικά καρκινοπαθών, νευροπαθών, διαβητικών να μην έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα. Ήταν λάθος ότι κρατήθηκε ο ιδιωτικός τομέας της υγείας COVID-free. Δεν δέχτηκαν κανένα περιστατικό που να νοσεί από COVID, παρά μονάχα πολύ καλά περιστατικά, ενισχυόμενοι όπως καταλαβαίνετε έναντι του δημοσίου συστήματος υγείας. Και το μεγάλο πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας στο επόμενο διάστημα είναι ότι δεν έχουν προστατευτεί οι γιατροί του συστήματος υγείας που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή για την αστική ευθύνη που μπορεί να έχουν απέναντι σε οποιονδήποτε μπορεί να κινηθεί εναντίον τους. Σε αντίθεση με ό,τι έγινε με τα μέλη της Επιτροπής Επιδημιολόγων, μια επιτροπή η οποία έχει μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Καταλαβαίνετε τη μεγάλη διαφορά και το βάρος που σηκώνουν οι γιατροί που είναι στην πρώτη γραμμή. Πάμε στο εργασιακό. Διάβαζα ένα άρθρο σας χθες στα Νέα. Το λέτε: αντανακλά το συντηρητικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ξεπερασμένο μοντέλο που απορριθμίζει τις εργασιακές σχέσεις και ισοπεδώνει τα εργασιακά δικαιώματα. Προηγουμένως, ο κ. Χατζηδάκης μας είπε ότι προστατεύονται, ότι εγγυάται το 8ωρο και τις υπερορίες μέσω της ψηφιακής κάρτας και ότι θα είναι επίσης άκυρη απόλυση για διαθέτηση χρόνου εργασίας. Εσείς τι λέτε? Κοιτάξτε τώρα, όταν φέραμε την ψηφιακή κάρτα το 2010 για την ενόμως Πασόκ, ο κύριος Χατζηδάκης, η Νέα Δημοκρατία, δεν την ψήφισε, δεν την εφάρμοσε και τώρα έρχεται και λέει ότι θα την εφαρμόσει πιλωτικά. Προσπαθούν να φτιάξουν ένα περιτύλιγμα.
Να αλλάζουν θέση. Όχι, δεν το να παίρνουν, μια θέση σας που εσείς τη δίνετε σαν καλή, να την παίρνουν και να την υλοποιούν. Πρώτον, δεν το παραδέχονται και δεύτερον, λένε ότι δεν θα την υλοποιήσουν παρά μόνο πειραματικά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο ίδιος ο κύριος Χατζηδάκης έχει πει ότι δεν θα υλοποιηθεί σε πλήρη έκταση η ψηφιακή κάρτα, που θα μπορούσε να είναι μια ασφαλιστική δικλίδα για να προστατευτεί ο εργαζόμενος απέναντι σε όλες αυτές τις ρυθμίσεις που φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Προηγουμένως, να το πω για την ισορροπία, μας είπε ότι από το 2022 θα είναι σε πλήρη εφαρμογή η ψηφιακή κάρτα. Ναι, περιμένουμε να το δούμε, γιατί έχουμε ακούσει πολλές φορές από τη Νέα Δημοκρατία ότι θα επιταχύνει και την υπόθεση των συντάξεων που δεν έχουν δοθεί. Και δύο χρόνια τώρα μόνο αυξάνονται οι συντάξεις που δεν δόθηκαν στους συνταξιούχους, οι οποίοι περιμένουν και δεν είχαν και καμία στήριξη όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. Από λόγια έχουμε χορτάσει. Στην πράξη όμως δεν στηρίζονται οι αδύναμοι, δεν στηρίζονται οι συνταξιούχοι, δεν στηρίζονται οι εργαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή ο εργαζόμενος, με τις ρυθμίσεις που φέρνει η Νέα Δημοκρατία, είναι στο έλεος κάθε ασίδο του εργοδότη. Εκθεμελιώνεται το εργατικό δίκαιο και μας γυρίζουν στην εποχή των ατομικών συμβάσεων. Το θεωρώ αδιανόητο αυτό για την εποχή που ζούμε σήμερα, που θα έπρεπε ο εργαζόμενος να νιώθει ασφαλής περισσότερο από ποτέ. Και αν θέλετε, αυτή ήταν και η αντίδραση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Όταν τους ενημέρωσα για τις εξελίξεις και τις ρυθμίσεις αυτής της κυβέρνησης, έβγαλαν αμέσως ανακοίνωση η οποία είναι απέναντι στις ρυθμίσεις της κυβέρνησης και βάζει μια άλλη λογική. Ο κ. Χατζηδάκης πάντως μας είπε ότι και σε σοσιαλιστικές κυβερνήσεις όπως της Ισπανίας εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα που τώρα θεσμοθετεί και νομοθετεί η κυβέρνηση. Με τελείως διαφορετικές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και άλλο παραγωγικό μοντέλο και διαφορετικό συνολικό πλαίσιο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σας τονίζω, επειδή άκουσα τι είπε ο κύριος Χατζηδάκης, ότι το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα αντέδρασε στην ενημέρωσή μου απέναντι με τοποθέτησή τους απέναντι στις ρυθμίσεις της κυβέρνησης. Μάλιστα. Λέγοντας ότι σε αυτή τη φάση ιδιαίτερα ο εργαζόμενος πρέπει να νιώσει ασφαλής για να είναι και πιο παραγωγικός. Απορία, κυρία Γεννηματά, κυρία Πρόεδρε. Ρωτήσαμε πριν τον κύριο Χατζηδάκη για το αν θα είναι ονομαστική η ψηφοφορία και μας επιβεβαίωσε ότι θα είναι κατά άρθρο. Εσείς σκοπεύετε να ψηφίσετε κάποια άρθρα όπως αυτό των αγωνικών αδειών, όπως αυτό για τους διανομείς, όπως διάβασα ότι υπάρχει. Είστε σε τέτοια κατεύθυνση? Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κυρία Μαυραγάνη, και νομίζω ότι το ξέρουν και όσοι μας παρακολουθούν, ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το λαϊκισμό και τη δημαγωγία. Όταν κάτι είναι θετικό και συμφωνούμε, το ψηφίζουμε. Είναι αδιανόητο να μην ψηφίσουμε ευρωπαϊκές οδηγίες, τις οποίες διεκδικούσαμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες να τις κυρώσει η χώρα μας και να τις φέρουν προς ψήφιση. Με καθυστέρηση τις φέρνουν. Επομένως, θα τις ψηφίσουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως επειδή κρύβεται η κυβέρνηση πίσω από την κύρωση υποχρεωτικών οδηγιών, ήταν υποχρέωση της χώρας μας να τις κυρώσει, κρύβονται πίσω από αυτό το περιτύλιγμα για να ξεθεμελιώσουν, όπως είπα πριν, το εργατικό δίκαιο, για να αφήσουν τους εργαζόμενους σε πλήρη, στο έλεος κάθε ασίδο του εργοδότη. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή εξοφλεί γραμμάτια. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω δεσμεύσεις, τώρα. Τι εννοείτε? Δεσμεύσεις που είχε αναλάβει από την προεκλογική ακόμα περίοδο, διότι είχαμε ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη να μιλά για όλα αυτά σε γενικές συνελεύσεις του ΣΕΒ. Και αν θέλετε, όλες αυτές οι ρυθμίσεις δημιουργούν και ένα αναθέμητο ανταγωνισμό, γιατί δεν είναι όλοι οι εργοδότες ασίδωτοι. Εννοείτε, ζητώ συγγνώμη, κύριε Γεννηματά, γιατί είναι βαρύ αυτό. Το διάβασα και χθες το άρθρο σας. Εννοείτε ότι υπήρχαν προσυμφωνημένα πράγματα μεταξύ της κυβέρνησης και κάποιων ιδιωτών και τώρα υλοποιούνται, ότι υπήρχαν κάποιες συμφωνίες? Νομίζω πως είναι πολύ ξεκάθαρο ότι αυτό εννοώ. Ακριβώς, κυρία Μαυραγάνη. Και είναι πάρα πολύ μελετημένες όλες οι κινήσεις. Δηλαδή, αφαιρείται η υποχρέωση συλλογικών συμβάσεων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη καταργείται το οκτάωρο και κανένας εργαζόμενος δεν θα έχει τη δύναμη να διαπραγματευτεί σε ατομικό επίπεδο με τον εργοδότη και να επιβάλλει αυτό που θέλει εκείνος. Το δεύτερο είναι ότι απελευθερώνονται στην πραγματικότητα οι απολύσεις και διώκονται και οι συνδικαλιστές. Τι ποιο είναι το μήνυμα? Ότι είναι δώρο-άδωρο να αντιδράς και ότι αν δεν είσαι αρεστός μάλιστα, θα απολυθεί στη συνέχεια, γιατί απελευθερώνονται οι απολύσεις και δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης, απλώς ο εργοδότης πληρώνει ένα πρόστιμο. Και από την άλλη μεριά υπονομεύονται εντελώς οι μηχανισμοί ελέγχου,
Βλέπετε ότι η επιθεώρηση εργασίας φεύγει από τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, που κάθε επιτελικό κράτος πρέπει να βάζει κανόνες και να έχει μηχανισμούς ελέγχου για να βλέπει αν οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται. Θα κάνει ο Υπουργός τον πόντιο Πιλάτο, που σημαίνει το μήνυμα προς τον εργαζόμενο είναι ότι μην περιμένεις να έχεις και καμία προστασία από το κράτος, δεν θα την έχεις. Είναι λοιπόν ένα πλαίσιο που διαμορφώνεται, ένα ξεκάθαρο πλέγμα νομοθετικών ρυθμίσεων που αφήνει εντελώς ακάλυπτο τον εργαζόμενο και κάνει την ασυδοσία καθημερινότητα στην αγορά εργασίας. Ερώτημα σε σχέση με αυτή την κατηγορία που απευθύνεται προς τη Νέα Δημοκρατία, προς την κυβέρνηση. Γιατί το έκανε αυτό, γιατί να κάνει αυτές τις συμφωνίες, γιατί να έχει δώσει κάτω από το τραπέζι τα χέρια να δώσει όλα αυτά τα ωφελήματα, με τι κόστος δικό της, αν είναι να έχει τόση αντίδραση και από την κοινωνία και από την αντιπολίτευση, να της κοστίσει δηλαδή όλο αυτό. Είναι ολοφάνερο ότι σε όλες τις πολιτικές, όπως ξετυλίγεται η πολιτική της, η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί πολιτικές του χτες. Είναι η παλιά Νέα Δημοκρατία της δεκαετίας του 90. Είναι πάρα πολύ κρίμα για τη χώρα και είναι φανερό ότι εξυπηρετεί μία ελίτ επιχειρηματική και κομματική και ακριβώς την ίδια κατεύθυνση δρομολογεί τα πράγματα και για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, χωρίς κανένα διάλογο με την αυτοδιοίκηση, με τους παραγωγικούς φορείς, με τις περιφέρειες της χώρας, χωρίς να ανταποκρίνεται σε ρεαλιστικές ανάγκες της χώρας και χωρίς κανένα σχέδιο για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Να πάμε λίγο και στα εθνικά. Έχουμε αύριο, κυρία Γεννηματά, τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Τι περιμένετε, και εκτιμάτε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι σε κόντρα με το περσινό? Εδώ και πάρα πολύ καιρό, περισσότερο από ένα χρόνο, ζητούσα να συζητήσουμε η πολιτική αρχηγή για να χαράξουμε μια εθνική στρατηγική, η οποία θα αντιμετωπίζει τη νέα αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας και την προκλητικότητά της. Δυστυχώς, με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη αυτό δεν έγινε και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι η χώρα πορεύεται απέναντι σε αυτή τη νέα στρατηγική της Τουρκίας χωρίς να έχει μια εθνική στρατηγική. Βλέπουμε λοιπόν απροετοίμαστες συναντήσεις με τον κύριο Ερντογάν, οι οποίες ποτέ δεν έφεραν τα αποτελέσματα που θέλαμε, και επί κυρίου Τσίπρα και επί κυρίου Μητσοτάκη. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι 24 και 25 Ιουνίου έχουμε τη συζήτηση για αυτή τη θετική ατζέντα μέτρων για την Τουρκία, χωρίς να υπάρχει από τη μεριά της Ελλάδας μια στρατηγική να διεκδικήσουμε μια νέα σχέση με την Τουρκία που δεν θα έχει μόνο θετικές ρυθμίσεις για αυτή τη χώρα, αλλά και συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Τολμώ να πω ότι θα μπορούσαμε να χαράξουμε μια στρατηγική, αν το είχαμε συζητήσει και είχαμε προετοιμαστεί και κατάλληλα με τις κατάλληλες συμμαχίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ένα νέο Ελσίνκι. Γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή διεκδικεί τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης, ζητά να συμμετέχει σε αναπτυξιακά προγράμματα, ζητά να αλλάξει το καθεστώς για τη βίζα, ζητά να πάρει περισσότερα χρήματα και να αναθεωρηθεί το σύστημα για το μεταναστευτικό υπέρ της πάντα, χωρίς να αναλάβει καμία δέσμευση ούτε απέναντί μας για σεβασμό του διεθνούς δικαίου, για προσχώρηση στο δίκαιο της θάλασσας, για να έχει ένα νόημα το ότι συζητάμε μαζί τους και κάνουμε τις διερευνητικές, χωρίς να δέχονται να αφήσουν στην άκρη το Κάσιους Μπέλι. Είναι άνισο, λέτε, όλο αυτό, ανισοβαρές για εμάς. Βεβαίως είναι τελείως ανισοβαρές. Θα μπορούσαμε λοιπόν, αντί να διεκδικεί η Τουρκία ένα-ένα τα θέματα αυτά, να διεκδικήσουμε εμείς να συζητηθούν πακέτο τα τέσσερα αυτά θέματα, διεκδικώντας όμως εμείς από τη μεριά μας παράλληλα συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τη μεριά της Τουρκίας και απέναντι στη χώρα μας, αλλά και απέναντι στο εσωτερικό της Τουρκίας σε σχέση με τα ατομικά δημοκρατικά δικαιώματα. Θέλω κλείνοντας... Δυστυχώς με επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη δεν γίνεται ούτε αυτό. Θέλω κλείνοντας, κυρία Γεννηματά, να πάμε στα του κόμματός σας. Θα είστε εκ νέου υποψήφια. Θα ήθελα να μας πείτε για την προεδρία του κόμματος τι κινήσεις σκοπεύετε να κάνετε για το κίνημα αλλαγής. Κοιτάξτε, κυρία Μαυραγάνη, διπλασιάσαμε με το κίνημα αλλαγής τα ποσοστά μας και ο στόχος μου και η προσδοκία μου είναι μαζί με το κίνημα αλλαγής να το πετύχουμε αυτό ξανά. Σας ικανοποιούν αυτά τα ποσοστά μέχρι στιγμής?
Διπλασιάσαμε τα ποσοστά, ναι, και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό. Και ο στόχος μας είναι να τα διπλασιάσουμε ξανά. Πιστεύω ότι μπορούμε να ανέβουμε ακόμα περισσότερο, μπορούμε να έχουμε χαράξει μια αυτόνομη πορεία και μπορούμε να διεκδικήσουμε ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί έχουμε αφήγημα για τη χώρα. Και είμαστε οι μόνοι που έχουμε ένα αφήγημα προοδευτικό και σύγχρονο απέναντι σε αυτή τη λέλαπα, τη συντηρητική οπισθοδρόμηση της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και μπορεί σήμερα τα πράγματα να είναι παγωμένα, γιατί οι ρυθμοί του κορονοϊού μας υποχρεώνουν να ασχολούμαστε όλοι με τον κορονοϊό, με την πανδημία, με αυτές τις εξελίξεις. Όμως είναι θέμα χρόνου κάθε ελληνική οικογένεια να έρθει αντιμέτωπη με τα αποτελέσματα όχι της πανδημίας, αλλά του τρόπου που χειρίστηκε τις επιπτώσεις της πανδημίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στη σκιά της πανδημίας ξεδιπλώνει μια συντηρητική και οπισθοδρομική πολιτική. Εμείς λοιπόν αντιτάσσουμε απέναντι σε αυτή την πολιτική το πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο που έχει στο επίκεντρο το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Με ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, με παραγωγές στον τόπο μας, με εξαγωγές, με επενδύσεις που έχουν προστιθέμενη αξία για την ελληνική παραγωγή. Γιατί μόνο έτσι δημιουργούμε θέσεις εργασίας και μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να κρατήσουμε τη νέα γενιά στον τόπο μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεννηματά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.